Επιστρέφουν πίσω. Τελείωσε η ουκρανική προέλαση στο Κούρσκ. Τώρα προελάβουν μόνο οι Ρώσοι. Η ευνηδιαστική επίθεση της Ουκρανίας στην ρωσική περιφέρεια του Κούρσκ ξεκίνησε 3 εβδομάδες νωρίτερα, συγκεκριμένα στις 6 Αυγούστου φέτος. Οι ουκρανικές δυνάμεις, αν και αρχικά κατάφεραν να σημειώσουν ταχεία πρόοδο στο ρωσικό έδαφος, σήμερα σταδιακά οπισθοχωρούν πίσω στην πατρίδα τους. Ο ουκρανικός στρατός κατέλαβε την πόλη Ματβίικα και αυτή τη στιγμή επιχειρεί δυτικά του οικισμού Νετσάγεφ. Αυτό τουλάχιστον αποκάλυψε το Ουκρανικό Κέντρο Αμυντικών Στρατηγικών στη νεότερη ενημέρωσή του. Παράλληλα, οι ρωσικές δυνάμεις αναχέτησαν ουκρανικές επιθέσεις κοντά στην Κομάροβκα, ενώ η 810η μεμονωμένη ταξιαρχία πεζοναυτών του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας και η 11η μεμονωμένη αερομεταφερόμενη ταξιαρχία εφόδου αντεπιτέθηκαν στην περιοχή Πλέκοβο-Μπόρκι-Σπάλνογε. Οι μάχες συνεχίζονται στις περιοχές των οικισμών Ογκλόβκα και Κρεμιάνογε, όπως επίσης και κοντά στα χωριά Μάλαγια-Λόκνιγια και Μπόρκι. Πολύ πρόσφατα, ο ανώτατος διοικητής των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγός Αλεξάνδερ Σίρσκι, ανακοίνωσε πως τα στρατεύματά του κατέλαβαν περίπου 100 οικισμούς και 1.300 τετραγωνικά χιλιόμετρα γης στο ρωσικό Κούρσκ. Παράλληλα, ο Σίρσκι τόνισε πως εχμαλωτίστηκαν 600 Ρώσοι στρατιώτες κατά την διάρκεια της επιχείρησης. «Μέχρι σήμερα συνεχίζουμε να σημειώνουμε πρόοδο στο Κούρσκ», είπε ο Σίρσκι σε δημοσιογράφους εχθές 3η 27 Αυγούστου. Η Ρωσία απομακρύνει τα στρατεύματά της από κάποιες περιοχές και έχει ήδη συγκεντρώσει μια ομάδα σχεδόν 30.000 αντρών. «Αυτό το νούμερο συνεχώς αυξάνεται», πρόσθεσε ο Ουκρανός στρατηγός. Παρά το γεγονός αυτό, ο εχθρός προσπαθεί να μην αποσύρει μονάδες του από άλλες περιοχές. Αντίθετα, εντείνει τις προσπάθειές του στον τομέα του Ποκρόβς και εμείς συγκεντρώνουμε τις κύριες δυνάμεις μας σε αυτήν την περιοχή. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, από την άλλη, ανακοίνωσε πως οι μονάδες του απόθυσαν αρκετές ουκρανικές επιθέσεις στην κατεύθυνση του Κούρσκ. Παράλληλα, ρωσικά μέσα αναφέρουν πως τα ουκρανικά στρατεύματα προσπαθούν να διεισδύσουν και στην επικράτεια μιας άλλης ρωσικής συνοριακής περιφέρειας, της περιφέρειας του Μπέλγκοροντ. Σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, η κατάσταση στα σύνορα παραμένει δύσκολη, αλλά είναι υπό έλεγχο. Ο στρατός μας εργάζεται πυρετωδώς. Σας παρακαλούμε να μείνετε ψύχρεμοι και να εμπιστεύεστε μόνο τις επίσημες πηγές μας για πληροφορίες, ανέφερε ο κυβερνήτης του Μπέλγκοροντ, Βιάτσεσλαβ Γκλάτκοφ, στο Telegram. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας αφήσετε το σχόλιο σας.